Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα 3η 9 Ιουλίου και παρακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του δίκτυου τηλεόραση. Και πάμε να δούμε πως έχει μέχρι στιγμής η επικαιρότητα. Το ζήτημα των απλήρωτων τιμολογίων ήταν η αφορμή για τη νέα κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του Αντιδημάρχου Υποδομών Αθανάσου Γάτσου και της Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης Μαγδαληνής Μπάρμπας κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής σήμερα το πρωί. Ο κύριος Γάτσιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τιμολόγια που εδώ και μήνες παραμένουν απλήρωτα, ενώ η κυρία Μπάρμπα υποστήριξε πως η ίδια δεν έχει καμία όχληση για επίσκεψη πληρωμής πέρας μιας περίπτωσης. Ο κύριος θα καταβάλει τα μέγιστα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον κοινό. Σας άκουσα, κύριε Μπουχοτόρη. Η υπηρεσία καταβάλει τα μέγιστα, το λέτε, ωραία, κανένα πρόβλημα, αλλά οι πολίτες αυτούν σε εσάς μετά. Προχωρήσει λίγο, θα ξεσπάσει, το ξέρετε. Ένα μήνα, θα ξεσπάσουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, εγώ θα ξαναπώ, κύριε Μπουχοτόρη, γιατί ας με μαλώνετε, εγώ θα ξαναπώ ότι εγώ έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζομαι. Δεν μπορώ να τους βάλω γιατί δεν πληρώνονται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πληρώνονται. Δεν είναι δική μου δουλειά. Η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Έργων, Σάκη Γάτσιου, για ακόμη μια φορά στη Δημοτική Επιτροπή, ο οποίος και ανέφερε πως πολλοί επιχειρηματίες που συνεργάζονται με το Δήμο παραμένουν απλήρωτοι με αποτέλεσμα να μην θέλουν να ξανασυνεργαστούν, στάθηκε για ακόμη μια φορά η αφορμή ώστε να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μαγδαληνή Μπάρμπα, η οποία αναρωτήθηκε για ποιο λόγο ο κύριος Γάτσιος κάνει αντιπολίτευση και αν όντως είναι στην ίδια πλευρά. Και εγώ προσβάλλομαι με αυτό που λέει ο κύριος Χράπας εδώ πέρα, να έρθει και να μου πει για ποιο λόγο λέγονται αυτά τα πράγματα. Όλοι οι συνεργάτες μου, σχεδόν όλοι είναι απλήρωτοι. Να πω λίγο κάτι. Ένα 300. Αν κύριε Γάτσο, γιατί σας είπα και την άλλη φορά που το έχω συνάντηση στην υπηρεσία, να το δούμε. Δεν σας έχω πει ποτέ. Όχι. Ότι έχω προβλήματα. Όχι. Για ένα μόνο συγκεκριμένο. Σας είπα και την άλλη φορά εδώ μπροστά να έρθω να το δούμε. Οπότε θέλετε. Μέχρι τα ταμεία δικαιολογείται ένα 300 και πληρώσαμε ένα εκατομμύριο. Και δεν καταλαβαίνω τώρα αυτή την αντιπολίτευση πάλι εγώ μια φορά δεν ξέρω. Εσείς γιατί αναλαμβάνετε αυτό το κόστος της ζώνης διαδικασίας. Δεν καταλαβαίνω. Υπηρεσία μου είναι. Υπηρεσία μου είναι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Εγώ εσάς. Υπηρεσία μου δεν είναι. Και όταν μιλάμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, καταγράφηκαν οι αφορμές. Δεν θέλω να κάνω πολίτες. Δεν θέλω να λύσουν προβλήματα. Και δεν δίνουν δικαίωμα πάντα. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Σας έχω πει εδώ και δύο μήνες. Στον κύριο Γάτσο, ο οποίος είμαστε κάθε μέρα. Ας έρθει και στο δούμε. Αν δεν σας έχω πει εγώ για κανένα. Δεν λύνεται κανένα. Δεν σας είπα. Σας είπα. Δεν σας έχω πει για κανένα. Λοιπόν, δεν το είπατε. Λοιπόν. Εσείς τώρα μιλάτε για ολόκληρη ομάδα. Γέννησε τη μέρα που μου το είπατε. Λοιπόν, τι γίνεται με το συγκεκριμένο όπως σας είπα. Όχι. Ωραία, ελάτε, σας το ξαναλέω. Ελάτε μετά να το δούμε. Εφού σας το είπα γιατί δεν. Κύριε Γάτσο, τώρα σοβαρά. Καλή συζήτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε. Ήθελα να σας ενημερώσω. Να ξέρουμε σε ποια πλευρά είμαστε. 10 λεπτά αργότερα και ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν και ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ζήτησε από το Σώμα να κατανοήσουν και τη δουλειά που γίνεται στην Υπηρεσία Οικονομικών, η οποία πλήρωσε 1 εκατομμύριο ευρώ και απέμειναν τιμολόγια μόλις 300.000. Τότε ο κύριος Γάτσιος του ζήτησε να μην επιμένει πως όλα είναι καλά, καθώς το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να προσπεραστεί. Μάλιστα, ο ίδιος αναρωτήθηκε τι συμβαίνει και η Υπηρεσία Οικονομικών δεν πληρώνει. Και επειδή η κυρία Μπάρμπα αντέδρασε για ακόμη μια φορά, τη ζήτησε να δείξει σεβασμό, όχι στον ίδιο, αλλά στον κόσμο, ο οποίος είναι απλήρωτος και καταστρέφεται καθημερινά, γιατί δεν μπορεί εξαιτίας του Δήμου να λειτουργήσει την επιχείρησή του. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, δηλαδή. Τέλος πάντων, ρε Νίκο, μην επιμένεις, έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, όλοι επιμένουν, έχουμε προβλήματα. Σοβαρά. Παρακολουθώ. Μην όμως επιπλήττει συνεχώς εμείς τι κάνουμε. Έχουμε προβλήματα, πραγματικά προβλήματα. Καταλαβαίνω όμως και αντίθετα. Είπε κανείς ότι έχουμε προβλήματα. Για μια ώρα, αφήστε τώρα. Δεν είχα του κόσμου και δεν είπατε την αντιπολίτευση να κατακρίνει περισσότερα πράγματα για τώρα. Προβλήματα πληρωμής, ρε κλαδά. Μιλάω συγκεκριμένα, άσε τα προβλήματα της. Έχουν και κλαίνει οι άνθρωποι, παρακαλώ. Έχουμε προβλήματα. Εσένα ήρθε καμιά φορά κανείς να σου πει ότι 6 μήνες έχω απλήρωτο τιμολόγιο, δεν μπορώ να πληρώσω το ΦΠΑ μου, δεν μπορώ να συνεχίσω το επόμενο έργο, θα με καταστρέψετε, θα με κάνετε. Και ας μας πούν γιατί δεν πληρώνετε. Να μας πούν. Μην το βλέπετε τόσο απαλό. Εσείς μια μέρα που είστε υπάλληλοι, αν δεν, μια ώρα, όχι μια μέρα, που είστε υπάλληλοι, αν δεν πληρωθείτε, θα γίνει πόλεμος την άλλη μέρα στη χώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σας παρακαλώ δηλαδή. Και μου επιπλήτεται κιόλας και η κυρία Μπάρμπα και εσύ ότι με ποια μεριά είσαι, με όποια μεριά, με το δίκαιο είναι και με το σωστό. Ναι, με το δίκαιο το σωστό, αλλά διαβάστε το που το αντιγράφει. Πόσο πληρώθηκαν. Τα διαβάζουμε. Τα που λέγεις, θα μας πω ότι σωστό που λένε. Αυτά που μου λέτε συμφωνάνε με την 10 τιμολόγια.
Εμένα η υπηρεσία μου, αγαπητέ κύριε Παντελή, είναι οι άνθρωποι συνεργάτες. Είναι αυτοί που έρχονται κάθε μέρα και για να τους στείλουμε κάπου να πάνε να κάνουν μία δουλειά και παραπάνω και οτιδήποτε, αν δεν πληρωθεί 6 μήνες, δεν πρόκειται να την κάνει. Έτσι είναι. Ακόμη και σύμβαση να έχει σταματάει. Σου λέει πληρώστε να συνεχίσω. Αυτά δηλαδή. Η ανάπτυξη δεν μου βγαίνει η μέρα η ανάπτυξη γιατί έχω κανένα πρόβλημα με άνθρωπο ή με λειτουργίε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Όλα ξεκίνησαν από την Υπηρεσία Οικονομικών, η οποία απάντησε μέσω εγγράφου στα όσα της καταλογίστηκαν σε προηγούμενο χρόνο, πως δεν πληρώνονται οι προμηθευτές του Δήμου. Σε αυτό το έγγραφο, το οποίο δεν διαβάστηκε, φαίνεται πως υπήρχαν χαρακτηρισμοί τόσο κατά του κυρίου Χρυσανθίδη, όσο και κατά του κυρίου Γάτσιου, χωρίς όμως οι ίδιοι μέσα στο έγγραφο να κατονομάζονται. Δεύτερον, μια μας προσβάλλουν και αυτοί μας προσβάλλουν το έγγραφο που γράφει. Δεν προσβάλλει το μέλλον. Το μέλλον είναι ο Χρυσανθίδης. Μπορεί να το γράψει και ο κύριος Γάτσιος για να φορτίσει και ο κύριος Χρυσανθίδης. Μπορεί να γράψει μέσα ξεκάθαρα το όνομα μας. Δεν φοβόμαστε. Είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής. Δύο μέλη τοποθετηθήκαν στο θέμα των πληρωμάτων. Εγώ και ο κύριος Γάτσιος. Να το γράψω. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ούτε εγώ έχω πρόβλημα. Το λέω και τώρα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα. Μελετήστε. 8 μήνες είναι απλήρωτη η πλάτη. Και έχω να πω επίσης ότι όλα τα κάνουν οι υπηρεσίες λάθος, εκτός η οικονομική υπηρεσία. Όλες οι άλλες υπηρεσίες εισηγούνται, ετοιμάζουν τις διαδικασίες και όλες είναι λάθος. Αυτό έχει κάποιο συναντήσει μέχρι τώρα. Ότι μόνο η οικονομική υπηρεσία τα κάνει σωστά. Η τεχνική υπηρεσία τα κάνει λάθος, η ΟΠΑΠΚΑ τα κάνει λάθος, η κυρία τα κάνει λάθος. Εντάξει, μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Σιμάνσκη, λάβατε όλη την ενημέρωση, την νέα καθένα ενημέρωση, την οποία αναφέρει συγκεκριμένα πασάκια να λύει συγκεκριμένα πράγματα. Οποιοδήποτε έχει επ' αυτού διαφορετική εκτίμηση, παρακαλώ να κατευθεί και αυτό θα απαντηθεί, αρμοδιότητα. Αυτό που έχω να καταθέσω είναι ότι οι χαρακτηρισμοί σε αυτό το έγγραφο δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν. Όταν πρόκειται να χαρακτηρίζεις μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και τους Ευρωπαϊκούς Συμβούλους, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Να γραφούν τα γεγονότα τα πραγματικά χωρίς χαρακτηρισμούς. Τα νούμερα είναι για την άλλη τώρα. Όχι, δεν μιλάω για τα νούμερα. Τα νούμερα δεν μιλάει πάλι, δεν μιλάει. Θα συζητήσουν αυτά. Όταν το βλέπετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, να πείτε τι θέλετε να κάνετε. Σε ποιον το κάνετε. Σε υφιστάμενό σας. Κύριε Διευθύντη, ποιον το κάνετε. Επειδή σας πρόεδρε, επειδή με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι έγραφε αυτό. Τι προσβλήθηκα, ποιο μέρος και τι είναι. Ποιο μέρος θα προσβάλλει. Αυτό που λέει εδώ πέρα. Μέρος και τι είναι. Κατ' εμείς την οικονομική σχέση του Δήμου σε και την αναπληρώτη διευθύντη κατηγορήσε με εμείς. Κατηγορήσε με εμείς. Αναφερθήκαμε σε ορισμένα γεγονότα τα οποία δεν. Ότι δηλαδή τι κάνει η διευθύντη. Ότι μερολυτή και προωθεί συγκεκριμένα τιμολόγια, αλλά αν δεν τον όμορφο. Αυτό δεν κατηγορεί. Όχι, δεν είπα έτσι ακριβώς. Δεν την παίρνω, είναι καταγεγραμμένη. Φυσικά καταγεγραμμένη. Βεβαίως καταγεγραμμένη. Μπορεί να δέξει καταγεγραμμένη. Δεν δείτε. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονό το οποίο αναφέρει εδώ και την πρώτη τη Δημοκρατία αναφέρεται τότε το οποίο έγινε ένα το προσήκον μέτρο επί δύο μήνε που να πληρωθεί ο συγκεκριμένο και εδώ με την πρόεδρο του Συμβουλίου τη Πληκατεία 100 άτομα και όποιε φωτογραφίε που είδαν και κάνε υπογράφησε σε χρόνο μηδέν. Ήταν ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπώρησε. Να σας αναφέρω 10 παραδείγματα, εδώ είναι και τα κανάλια. 10, 10 να αναφέρω, 10 που είναι 7-8 μήνες απλήρωτοι. 10. Σήμερα το έχουμε νούμερα και εσάς. Τα νούμερα εντάξει, τα νούμερα. Εγώ λέω και νούμερα, εγώ λέω και νούμερα. Όταν τα αναφέρει μέσα κάτω. Τους προμηθευτές. Τους φωνάξουμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα κάτω σε κάποιες θέσεις. Θα φωνάξουμε πως γύρω να πληρωθούν. 10. Όποιον θέλει να το καλέσει στην επιτροπή. 10. Ναι. Ναι, καλά, δεν θέλω να πω τώρα στα κανάλια μου στον τάδε. Θα σου τα δώσω εγώ. 10. Τα 10 είναι που στα 24 νομίζω ότι δεν πιθανούν λάθος. Δεν ξέρω ποια είναι. Αυτό με την ιδέα. Αυτό με την ιδέα. Αυτό με την ιδέα. Τα έχουν γραμμένα. Τα έχουν γραμμένα.
Φραστική επίθεση δημότης εργαζόμενου στις διεύθυνσης καθαριότητας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, ενώ ο ίδιος χτύπησε με γροθιές και το υπηρεσιακό όχημα, όπως κατήγγειλε ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος τονίζει πως αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορούν να τις ανεχτούν ούτε ως άνθρωποι, αλλά ούτε ως υπάλληλοι. Ενώ στο πλευρό τους ήταν και η Δημοτική Αρχή. Θα συνομιλήσουμε τώρα μαζί με τον προϊστάμενο, τον κύριο Πανάγο, να μας πει πώς ακριβώς συνέβη το γεγονός. Καλησπέρα, κύριε Πανάγο. Καλησπέρα σας. Πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό που αναφέραμε? Πήγαν οι συνάδελφοι να καθαρίσουν το χώρο εκεί κοντά στον πολίτη. Έγινε μια φραστική επίθεση. Οι συνάδελφοι ευτυχώς επιδείξανε πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Δεν βγήκαν καν από το όχημα και ο Δημότης άρχισε να κλουτσάει και να βρίζει τη ιδέα και να χτυπάει με γροθιές το όχημα. Οι συνάδελφοι, αφού καθαρίσανε, φύγανε, ήρθανε μέσα στο αμαξοστάσιο, ήρθε αστυνομία και μας είπε ότι έγινε καταγγελία από το Δημότη, ο οποίος ήθελε να κάνει και μήνυση. Δεν την έκανε τη μήνυση. Φυσικά και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε όλους τους συναδέλφους. Συμβαίνουν πάρα πολλές φορές ορισμένα περιστατικά, αλλά όχι σε αυτό το σημείο. Ο Δημότης με τι αιτιολογία έκανε την καταγγελία? Κοιτάξτε, καταγγελία δεν έχει κάνει. Απλά έπιασε τους συναδέλφους και να τους βρίζει και στην υπηρεσία δεν έκανε κάποια καταγγελία, ούτε ήρθε να πει κάτι, ούτε το συνέχισε. Εμείς όμως το συνεχίζουμε, γιατί νομίζουμε ότι οι συνάδελφοί μας έχουν δίκιο. Μα μας είπατε πριν λίγο ότι πήγε στην αστυνομία ο Δημότης. Πώς δεν το συνέχισε? Πήγε στην αστυνομία, αλλά μετά το σταμάτησε. Όταν τον είπαν ότι πρέπει να κάνει μήνυση και τα λοιπά, δεν έκανε μήνυση και το σταμάτησε. Δεν το συνέχισε. Εσείς όμως είπατε το συνεχίσατε, δηλαδή τι κάνατε? Εμείς, κοιτάξτε, εμείς ήδη μιλήσαμε με τη Δήμαρχο, περιμένουμε την κυρία Δήμαρχο να πάρει θέση, να πάρει Δημοτική Αρχή θέση και συγχρόνως να μας πούνε τις ενέργειες τις οποίες θα κάνουμε στη συνέχεια. Η Δημοτική Αρχή έβγαλε πάντως μια ανακοίνωση, εσείς περιμένετε κάτι επιπλέον να κάνει? Όχι, μια ανακοίνωση να βγάλει η Δημοτική Αρχή, η οποία θα στηρίζει τους εργαζομένους. Γιατί έτσι πρέπει. Εμείς πηγαίνουμε στη δουλειά μας, σηκωνόμαστε το πρωί, πηγαίνουμε στη δουλειά μας να δουλέψουμε. Όμορφα και ωραία, νοικοκυρέα, οι άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε αγρίκοι, δεν είμαστε ούτε πειράζουμε κάποιον, ούτε όλοι οι συνάδελφοι, μα όλοι οι συνάδελφοι το γνωρίζουν αυτό, είναι παλιοί στη δουλειά και δεν νομίζω να έχουμε προσβάλει κάποιον ή να αφαιρθούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο θέλουμε και εμείς από τους πολίτες, αυτό το οποίο αν έχουν παράπονα ή έχουν κάτι να πούν μπορούν να υπάρχουν, υπάρχει και η Δημοτική Αρχή, υπάρχουν και οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχουν τα γραφεία, μπορούν να έρθουν να κάνουν οποιαδήποτε καταγγελία θέλουν. Από εκεί και πέρα να χειροδικείς, κυρίως να χειροδικείς και να βρίζεις ιδέα ανθρώπους οι οποίοι είναι 60 χρονών, είναι 58 νοικοκυρέοι και για κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, από εκεί και πέρα καθένας όπως μπορεί να το σκεφτεί. Ο κύριος πριν, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν χτύπησε κάποιον εργαζόμενο. Όχι, όχι. Δεν, άρα δεν χειροδίκησε. Χειροδίκησε πάνω στο μηχάνημα. Δηλαδή αν ήταν έξω εκτός του μηχανήματος ο συνάδελφος, θα χειροδικούσε πάνω στο συνάδελφο. Το θέμα δεν είναι να χειροδικήσουμε, η χειροδικία δεν είναι το να χτυπήσουμε έναν άνθρωπο. Η χειροδικία είναι να κάνουμε οποιαδήποτε. Άρα συνάδελφός σας γλίτωσε πρακτικά γιατί ήταν εντός του οχήματος. Άμα ήταν εκτός. Βεβαίως, αν έβγαινε ο συνάδελφος και να του ζητήσει το λόγο ή οτιδήποτε, νομίζω ότι θα είχαμε πολύ χειρότερα πράγματα. Οι εργαζόμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και έμειναν μέσα στο όχημα. Βεβαίως. Βεβαίως, συγκρατήσαν την ψυχραιμία τους, μείναν μέσα στο όχημα, δεν βγήκανε καθόλου, δεν τον απαντήσανε και αυτό. Και μετά αφήνανε να κάνουν τη δουλειά τους. Κύριε Πανάγο, πιο πριν υπήρχε διαπληκτισμός ή απλώς ο πολίτης ξεκίνησε τη φασαρία μόνος του?
Κοιτάξτε, πήγαν να σκουπίσουν κάπου σε ένα μέρος και βγήκε ο πολίτης 6.30 ώρα το πρωί και τους είπε να μην σκουπίσουν και να ρίξουν νερά. Του εξηγήσανε τον ανθρώπο ότι αν ρίξουμε νερά θα γίνουν λάσπες, δεν θα μπορέσουμε να σκουπίσουμε καλά τον δρόμο. Και αυτός εξαγριώθηκε από αυτά και από αυτά. Τώρα, εντάξει. Επομένως, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Εγκλειτώσαμε τα χειρότερα. Από μια καθημερινή δουλειά για εσάς. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Αυτό. Είναι σαν να πηγαίνουμε, κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε φραστικά, αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα διάφορα. Όμως έτσι χειροδικίες και τα λοιπά, δεν είχαμε μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι. Τώρα, εντάξει, πώς και αυτός ο άνθρωπος το είδε αυτό και έκανε έτσι χειροδικίες και με έβριζε και χειδέα έτσι και έκανε, δεν ξέρω. Ως προϊστάμενος καθαριότητας έχετε αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν? Στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές καταστάσεις. Είτε σας είπα φραστικά, ποτέ όμως δεν χειροδίκησε κάποιος. Ποτέ. Μου οφείλω να το πω αυτό. Το μόνο που έχουμε αντιμετωπίσει είναι φραστικές επιθέσεις, πάρα πολλές, τις οποίες πολλές φορές και τις περισσότερες μας ζητάνε συγγνώμη και εμείς έχουμε το θάρρος όμως να ζητάμε και εμείς συγγνώμη όταν φταίμε. Αλλά άλλο το να είναι φραστικές οι επιθέσεις ή οι διαπληκτισμοί και να ζητάμε συγγνώμη κατέρωθεν, και άλλο να χειροδικούμε και να... Γιατί κοιτάξτε, αυτό δεν είναι τόσο απλό όπως το κοιτάμε. Χειροδίκησε πάνω σε ένα μηχάνημα και άρχισε να το χτυπάει και να το κάνει. Αν ήταν έξω και η μία συνάδελφος ήταν γυναίκα. Φαντάζεστε να χτυπούσε τη γυναίκα. Τώρα θα μιλήσουμε για άλλο περιστατικό, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Φυσικά. Μα θα το αντιμετωπίζαμε και πολύ διαφορετικά. Πιστέψτε με. Ας ελπίσουμε πως στο μέλλον δεν θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και θα σας αφήσουμε... Μακάρι. Κοιτάξτε, έχουμε δώσει εντολή και εμείς οι ίδιοι και όλοι και σε όλους τους συναδέλφους και το μιλάμε συνέχεια ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ευγενικοί γίνεται, να εξυπηρετούμε όσο γίνεται πιο ήρεμα και πιο πράττους όλους τους πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως όταν είναι κάποιος εριστικός έχουμε πει ότι εντάξει θα υπάρχουν και εριστικοί άνθρωποι, υπάρχουν και άλλου είδους άνθρωποι οι οποίοι όλοι μα όλοι οι συνάδελφοι τους είπαμε θα το αποφεύγουν και θα τους παραπέμπουν σε εμάς, θα τους παραπέμπουν στη διεύθυνση, στους αιρετούς, σε εμάς εκεί που είμαστε οι επόπτες και τα λοιπά, να τους αντιμετωπίζουμε εμείς. Οι ίδιοι συνάδελφοι να μην διαπληκτίζονται και να μην μπαίνουν στη διαδικασία να έρθουν σε αντιπαράθεση με πολίτες. Αυτό κάνανε και οι συνάδελφοι οι δύο που ήταν εκεί και γι' αυτό ήμασταν και πιο τυχεροί που δεν συνέβησαν και τα χειρότερα. Έτσι ακριβώς. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό κουράγιο στο έργο σας. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, θα περάσουμε στο κολυμβητήριο, εκεί όπου με έκπτωση 1,2% δόθηκε τελικά η ανάθεση εκτέλεσης του έργου για τις επίγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών και φθορών στο κολυμβητήριο των Σερών. Έπρεπε να κάνετε πιο σκληρή διαπραγμάτευση, σημείωσε από πλευράς Μίζωνος Αντιπολίτευσης ο Βασίλης Χρυσανθίδης, αναφέροντας μάλιστα με νόημα πως όταν στις 26 Ιουνίου έλεγε πως φαίνεται ότι το έργο θα δοθεί στην εταιρεία που έκανε τη δωρεά τη μελέτη, η Δημοτική Αρχή τον κατηγόρησε ότι βλέπει φαντάσματα. Το πρακτικό λέει ότι κάναμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμμετείχαν τρεις εταιρείες, οι δύο απορρίφθηκαν και η μία έδωσε έκπτωση 1,20% και καλούμαστε εμείς να εγκρίνουμε το πρακτικό. Οι δύο απορρίφθηκαν, έμεινε μόνο στην και έδωσε 1,20%. Μια χαρά. Εγνωστό ήταν, Πατέλη, δεν ήταν κάτι. Απλά έτσι. Η μία απορροφιά, η μία έπρεπε. Με διαπραγμάτευση ή καλύτερα με απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες στο κολυμβητήριο των Αγίων Αναργύρων. Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο έδωσε έκπτωση μόλις 1,2%.
Πρόκειται για την εταιρεία που είχε αναλάβει να κάνει τη δωρεάν μελέτη των εργασιών. Στην συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Χρυσαθίδης στη Δημοτική Επιτροπή είχε αναφέρει ότι η εταιρεία δεν κάνει δωρεάν τη μελέτη χωρίς λόγο, την κάνει προφανώς γιατί θα πάρει το έργο, με την Δήμαρχο τότε να του απαντά πως βλέπει παντού φαντάσματα. Τελικά ή τα φαντάσματα ζωντάνεψαν ή ο κύριος Χρυσανθίδης έχει μαντικές ιδιότητες, καθώς όντως η εταιρεία που έκανε την δωρεάν μελέτη ήταν αυτή που πήρε και την απευθείας ανάθεση. Επικαλείστε, παντού βλέπετε ότι φαντάσματα. Παντού βλέπετε ότι κάτι γίνεται πονηρό από πίσω. Δεχτήκαμε ειρωνικά σχόλια από την κυρία Δήμαρχο τον τύπο αυτό το πράγμα εγώ, ο οποίος έλεγε μιλήστε έτσι ελεύθερα τι ακριβώς γίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και είναι μια πραγματικότητα, αυτό το οποίο είπαμε στην Δημοτική Επιτροπή 26 Ιουνίου είναι αυτό ακριβώς που είπαμε, τι το παραπάνω. Και αντί να το πούμε αυτό πιο μπροστά και να είμαστε ομόφωνοι για να φαίνεται το οποίο τραγανίζει εδώ και 3,5 μήνες πόλη για το θέμα αυτό, λέμε μας λέγανε ότι βλέπουμε φαντάσματα, ας πούμε, και λοιπά και κυδρύνουμε σώστα μέσα μαζί στις ενέργειες. Με συγχωρείτε, για μένα ήταν πολύ προσβλητικά αυτά τα οποία υπόλοιπα. Και να υπαλλήλευση. Έτσι, έχουμε τρεις εταιρείες, της ουσίας είναι μία εταιρεία, αυτή η οποία έκανε την τεχνική έκθεση, με 1,2% έκθεση, στο οποίο κατηγορούσαμε ως αντιπολίτευση όταν ήμασταν την προηγούμενη δημοτική αρχή, και ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε τα ίδια. Δηλαδή δίνουμε 280.000 ευρώ με 1,2% έκθεση. Και η εταιρεία σε μία δίνει 0,80% και άλλη δίνει 0% και απορρίπτεται. Το λέω αυτό. Καταλαβαίνω το γιατί πήγα. Αλλά έχω πει επανειλημμένα και ειλικρινέστατα ότι θέλουμε συνεργασία. Μια ειλικρίνεια να υπάρχει εδώ πέρα μέσα, όπως μιλήσατε σήμερα, το ξέρουμε και καταλαβαίνουμε. Αλλά θεωρώ ότι έπρεπε η κυρία Δήμαρχε να κάνει πίσω την διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί να μας δίνει 1,2 ως η συγκεκριμένη 1,2. Τουλάχιστον να καλυπτόμαστε με ένα 4-5%. 1,2. Αυτά τα κατηγορούσαμε τα πράγματα. Και τουλάχιστον και μαζί, όταν ήμασταν, τα λέγαμε όλα τα χρόνια αυτά. Και θεωρώ τώρα να αναπάνω σε ένα τέτοιο αξίωμα. Εσείς μπορείτε να τα βάλετε σε μια σειρά αυτά και να γίνουν και διαπραγματεύσεις και να γίνουν και επιθεία συναθέσεις. Αλλά γίνονται όπως πρέπει. Όχι να γίνονται με τον τρόπο που κατηγορούσαμε ότι δεν γινόταν καλά επί προηγούμενης δημοτικής αρχής και επαναλαμβανόμαστε το ίδιο. Γιατί ακριβώς μπορώ να σας αποδείξω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα λοιπόν, ορθώς τα έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή, ορθώς τα έκανε η νέα δημοτική αρχή. Ο δε αντιδήμαρχος Σάκης Γάτσιος απάντησε πως όταν υπάρχουν έργα που είναι έκτακτα, καλός ή κακός, όλοι ξέρουν πως θα γίνουν με τέτοιο τρόπο. Ουσιαστικά είναι μια απευθείας ανάθεση. Εγώ σας το λέω, ο είναι μια απευθείας ανάθεση. Δηλαδή φαίνεται προς τα έξω, στην κοινωνία, ότι εμείς εδώ... Και το ξέρετε κι εσείς και όλοι μας ότι είναι μια απευθείας. Δεν κοροϊδεύω τους εαυτούς μας, δεν τους κοροϊδεύω. Άρα λοιπόν, μπροστά σε αυτό που είπε ο κύριος Σλάπας, και όλοι το οποίο λέτε να λειτουργήσουν το πολυεπιτήριο γι' αυτό όσο πιο γρήγορα μπορούν. Γιατί δεν πιστεύω, γιατί η κυρία Δήμος είπε 14 του μηνός, 15 του μηνός, αν θυμάστε, θα έχουμε εγκαταστημένο εργολάβο. Σας πληροφορώ και σημειώστε εδώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν το πολυεπιτήριο με τη διαδικασία αυτή ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου. Εγώ έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις. Γιατί οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, γι' αυτό πρέπει να το τρέξετε, να πάει στην αποκεντρωμένη, να εγκριθεί το κατεπίγον. Γιατί αν δεν εγκριθεί το κατεπίγον, επανερχόμαστε πίσω. Όταν γίνονται έτσι κάποιες τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, όλοι γνωρίζουν μηδενός εξαιρουμένου, ειδικά οι όσοι έχουν και εμπειρία, ότι τα πράγματα θα γίνουν έτσι. Αυτός είναι ο δρόμος και δεν είναι. Σε ό,τι αφορά μόνο θα απαντήσω στο 1,20% την έκπτωση. Πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η μελέτη αρχικά ήρθε με 408.000 ευρώ. Στην υπηρεσία, η υπηρεσία κάθεσε εντελεχώς και μείωσε πάρα πολλά ποσά από αυτά που αρχικά προβλέπονταν για τις 408.000. Γι' αυτό και η μελέτη από 408 βγήκε 279. 280.000. Δηλαδή από την αρχική μελέτη ήδη πέσαμε από τις 408.000 στις 279. Γι' αυτό δεν υπήρχε και περιθώριο μεγάλης έκπτωσης από εκεί και μετά παραοριακά. Τουλάχιστον έτσι όπως προβλέφτηκε και έτσι όπως διαπραγματεύονται η εταιρεία με την υπηρεσία εδώ πέρα, ήρθαν οριακά για να μπορέσουν να εκτελέσουν το έργο. Ένα ακόμη ενδεχόμενο, μάλλον όμως μακρινό, είναι και το ενδεχόμενο να μην χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για τα απρόβλεπτα. Υπάρχει ακόμη ένα ενδεχόμενο.
Υπάρχουν 15% απρόβλεπτα. Δεν ξέρουμε αυτά θα απορροφηθούν. Έτσι πρέπει να μπει στη μελέτη, έτσι πρέπει να μπορεί να μην απορροφηθούν και το σύνολο των κρυμάτων αυτά. Δηλαδή, αν πραγματικά δεν έχουμε κάτι απρόβλεπτο από την καθαίρεση που θα γίνει στους χώρους του κονιβητήριου, μείον 15% ακόμη θα είναι τα χρήματα που θα δώσει ο Δήμος μας. Όμως έτσι έπρεπε να γίνει, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, το γνωρίζουμε όλοι μας και εντάξει. Νομίζω ότι μέλημα όλων μας πρέπει να είναι τώρα να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε και με ασφάλεια να γίνει το έργο, αλλά και πολύ παραπάνω το Σεπτέμβρη μήνα που όλοι περιμένουμε από τους κολυμπητικούς συλλόγους και από τους πολίτες μας να μπορεί να λειτουργήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια το κολυμπητήριο. Πιστεύετε δηλαδή ότι τα πρόβλημα θα δραστηριοποιηθούν? Όλα θα δραστηριοποιηθούν. Μην πούστε συμπληρωθούν. Είπα ενδεχομένως, προσέξτε να δείτε. Όταν μπαίνει σε έναν χώρο, ο οποίος είναι άγνωστος, θα σηκωθεί εκεί πάνω. Και όταν αρχίζουν αυτοί να ψάχνουν, ο ανάδοχος δηλαδή να ψάχνει την έκταση και η έκταση είναι μεγαλύτερη, τότε είναι λογικό να χρησιμοποιηθούν τα πρόβλεπτα. Γι' αυτό μπαίνουν και 15% τα πρόβλεπτα. Εάν όμως πάνε να γίνουν αυτά που έχουν προβλεφθεί εκεί, δηλαδή η έκταση στην οποία έχει προβλεφθεί, τότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ενδεχομένως και να μην γίνουν. Το πρόβλημα μας εμάς είναι κάτι που δεν ελέγχεται εύκολα, κύριε Παραπά, είναι το εξής. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται και η μέθοδος που χρησιμοποιείται, σας λέω εγώ ευθέως, δυστυχώς δεν είναι εύκολο δεν να μετρήσει. Και δεν να ελεγχθεί αν ο τρόπος είναι ειδικές κατασκευές. Δεν τις κάνουν πολύ. Όσο για το κόστος της καλωσιάς που ανέρχεται στα 50.000 ευρώ, ο Σάκης Γάτσιος γνωστοποίησε πως απευθύνθηκαν σε 2 σεραϊκές επιχειρήσεις, αλλά τους είπαν πως δεν μπορούν να αναλάβουν να κάνουν ένα τέτοιο έργο. Η αρχική τιμή της καλωσιάς ήταν 60.000 ευρώ. Δεν ήταν 50.000 ευρώ και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κατέβηκε στις 49 τώρα. Πάλι μεγάλο είναι το ποσό, δεν είναι, αλλά είπαμε είναι ειδικές κατασκευές. 49 και έργα, ναι. Άρα λοιπόν, σε τέτοιες, από όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, ξέραμε ότι εκεί θα καταλήξει όλο το πράγμα, ότι θα πάει με, έτσι όπως γίνεται τώρα με την κοινά, και μέλημα όλων μας, όπως πάρα πολύ σωστά είπαν όλοι οι συνάδελφοι, ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τρέξουμε και να μπορέσουμε να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Καταλαβαίνω, κύριε συνάδελφε, ότι είναι δύσκολο να προλάβουμε και τον Σεπτέμβριο. Όμως ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες από μέσα τουλάχιστον να δώσουμε τη χρήση του κουνιβιτερίου στους ενδιαφερόμενους και θα ξεκινήσουμε μετά την έξω μεριά απρόσκοπτα δουλεύοντας το. Ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, θα μπορούν να προβούν στη συμπλήρωση του δελτίου, ενώ όσοι δεν προλάβουν να αποκτήσουν ή δεν θυμούνται το password τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειο στο οποίο φίτησαν. Την 3η 9 Ιουλίου και για 10 ημέρες έως και την 5η 18 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες σχολές. Αναλυτικότερα, οι υποψήφοι μπορούν να μπαίνουν και να επισκέπτονται τη σχετική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας και μπορούν επίσης να επιλέγουν την επεξεργασία μηχανογραφικού ή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Σήμερα ξεκίνησε η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους τελειόφοιτους και τους απόφοιτους που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια και στα επαγγελματικά λύκεια. Από σήμερα λοιπόν 9 Εβδόμου μέχρι και την άλλη 5η 18 Εβδόμου, οι μαθητές και οι απόφοιτοι θα μπαίνουν με τον κωδικό τους και θα μπορούν να δηλώσουν τις σχολές τις οποίες επιθυμούν. Για την βοήθεια των μαθητών, εάν κάποιος μαθητής δεν μπορεί να υποβάλει μόνο στο μηχανογραφικό, 2 μέρες θα είναι ανοιχτά τα λύκεια. Θα είναι λοιπόν αυτή την Παρασκευή 12 Εβδόμου και την άλλη 5η 18 Εβδόμου. Αν όποιος μαθητής θέλει μπορεί να πηγαίνει στα γενικά και στα επαγγελματικά λύκεια για να τον βοηθήσουν για να υποβάλει το μηχανογραφικό του δελτίο. Καθώς ανοίγει το μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο είναι μια ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά τη στείλαμε και σε όλα τα λύκεια και τα λύκεια τη στείλαν σε όλους τους μαθητές, θα έχουν δύο δυνατότητες. Η μία δυνατότητα να δηλώσουν για πανεπιστημιακά τμήματα και η δεύτερη δυνατότητα να δηλώσουν για τις λεγόμενες ΣΑΕΚ. Η ΣΑΕΚ είναι τα πρώην ΙΕΚ. Άρα λοιπόν θα έχουν τα παιδιά αυτές τις δύο δυνατότητες. Ποια τμήματα θα ανοίγουν τώρα? Θα ανοίγουν τα τμήματα στα οποία μπορούν να υποβάλουν δήλωση τα παιδιά, οι μαθητές. Δηλαδή αυτά που πιάνουν τη βάση εισαγωγής, όπως λέγεται. Εκεί θα μπορούν να δηλώσουν όσες προτιμήσεις θέλουν, τη σειρά τις οποίες θέλουν. Θα κάνουν προσωρινή αποθήκευση,
θα κάνουν κάποιες δοκιμές με λίγα λόγια και στο τέλος θα κάνουν την οριστική, θα υποβάλουν το οριστικό μηχανογραφικό δελτίο. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία θα γίνει μέχρι και την άλλη Πέμπτη στις 12 το βράδυ 18 Εβδόμου. Σημαντικός παράγοντας για την κατάρτιση ενός μηχανογραφικού δελτίου είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής των μαθημάτων που ξεκλειδώνει και το μηχανογραφικό. Ανοίγουν μόνο οι σχολές οι οποίες έχει δικαίωμα να δηλώσει ανάλογα το μηχανογραφικό, το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ήταν και τη βάση εισαγωγής, αν έχει πιάσει τη βάση εισαγωγής. Στα χρήσιμα έγγραφα που έχει αυτή η ιστοσελίδα, έχει κάποια χρήσιμα έγγραφα. Είναι όλες οι βάσεις εισαγωγής όλων των τμήματων. Άρα ο μαθητής βλέπει γιατί δεν ανοίγει κάποια σχολή και καταλαβαίνει αμέσως αν έχει πιάσει τη βάση. Η βάση είναι από το 0,8 έως το 1,2. Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα έχει δηλώσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς ποια θα είναι η βάση του. Και η βάση βγαίνει βέβαια από το μέσο όρο των 4 μαθημάτων που έδωσαν όλοι οι μαθητές κάθε επιστημονικού πεδίου. Έδωσαν σε κάθε επιστημονικό πεδίο 4 μαθήματα. Ο μέσος όρος λοιπόν όλων αυτών των μαθητών είναι η βάση εισαγωγής. Αυτό το σύστημα δηλαδή εφαρμόζεται τώρα για πρώτη φορά ή... Όχι. Έχει αρκετά χρόνια που εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Μπορεί κάποιος να κάνει και τα δύο μηχανογραφικά. Βεβαίως, μπορεί να κάνει και τα δύο μηχανογραφικά. Mm-hmm. Και ανάλογα μετά προτιμάει τι που θέλει να περάσει. Όπως είπε το Υπουργείο, για δεύτερη φορά φέτος θα βγουν οι βάσεις 31 Ιουλίου. Ενώ ξέραμε κάθε χρόνο ότι βγαίναν 30 Αυγούστου. Από πέρσι βγαίνουν 31 Ιουλίου, άρα πάρα πολύ γρήγορα οι μαθητές θα ξέρουν πού θα περάσουν σε ποια σχολή. Έχουν εικόνα για τις αίρες, για τα παιδιά στις αίρες στους υποψηφίους, αν πήγαμε καλά σε σχέση με άλλες χρονιές. Βαθμούς εμείς δεν έχουμε ως διεύθυνση εδώ πέρα, αλλά από ό,τι έχουμε ακούσει πήγαν καλά. Αν εξαιρέσουμε ένα μάθημα η φυσική, πανελλαδικά και κάπως η ιστορία, κατά άλλα δεν έχουμε κάποιες μεγάλες διακυμάσεις. Αλλά αυτό θα φανεί βέβαια. Συνάντηση με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρας Δούκου θα έχει αύριο στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης με θέμα την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου του Δήμου Ηράκλειας. Στο πλευρό του ο Δήμαρχος θα έχει όλους τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού μας, όπως επίσης τον Περιφερειάρχη, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και έναν μελετητή της ΑΝΕΣΕΡ. Όντως είμαι σε 5 λεπτά ανεβαίνουμε στο αεροπλάνο. Προλαβαίνουμε λοιπόν να πούμε δύο-τρία πράγματα όσον αφορά την κάθοδο όλου του πολιτικού κόσμου στην Αθήνα, στην αυριανή, με ραντεβού στην αυριανή σύσκεψη στην κυρία Σδόκου, υφυπουργό ενέργειας, προκειμένου να δούμε όλο το θέμα που αφορά το γεωθερμικό πεδίο και τα γεωθερμικά ρευστά της Ηράκλειας. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Ηράκλεια έχει μισθωμένο, βεβαιωμένο πλέον γεωθερμικό πεδίο καθ' ολοκληρία. Ένα τεράστιο γεωθερμικό πεδίο, 44 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή η σύμβαση υπογράφει το 19-20, καθιάσει εγώ τις εκλογές και δυστυχώς η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έκανε ούτε μισό βήμα, το οποίο προβλέπονταν και μέσα από την 50-κονταετή σύμβαση, 30 χρόνια συν 20. Έτσι είναι μηδωμένο. Άρα λοιπόν ξεκινά από την 31 Αυγούστου του 19 από την αρχή, κάναμε πολλές επαφές με την αποκεντρωμένη διοίκηση, με την δοξιοτάτικο σπόρου, στην κυρία Φλάκου, που ήταν προϊσταμένη και διευθύντρια, και με τον Γενικό Γραμματέα, ώστε να μην χάσουμε την ευκαιρία να δούμε από εδώ και πέρα ποια θα είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν επισκέφτηκε η κυρία Δούκου την Ηράκλεια, της πρότεινα να το δει πολύ σοβαρά, μας κάλεσε, προκάλεσε αυτή τη σύσκεψη η οποία θα γίνει αύριο και πραγματικά την ευχαριστώ πάρα πολύ με το που κατέβηκε στην Αθήνα πριν από ένα μήνα όταν επισκέφθηκε το Δήμο Ηράκλειας. Στο πλαίσιο των ευρωεκλογών, πριν τις ευρωεκλογές είχε έρθει η κυρία Δούκου και έκανε κάποιες επαφές και περιοδεία στο νομό. Οπότε τότε τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και αύριο έχουμε το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης. Πολύ γρήγορα, όντως. Πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα και πραγματικά την ευχαριστώ. Τα ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους με τα γεωθερμικά ρευστά, δηλαδή ΕΑΓΜΕ, Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Γεωθερμίας, από τους συμβούλους της, τους διευθυντές της, να την ενημερώσουν σχετικά με το πεδίο της Ηράκλειας. Αυτοί λοιπόν αποφάνθηκαν, την ενημέρωσαν
και προκάλεσε αυτή τη σύσκεψη, η οποία θα γίνει αύριο. Και αύριο βλέπουμε... κατεμένει όλο το πολιτικό κόσμο στην Αθήνα για αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή, η ισχύ εν τη ενώση, Δήμαρχε, βλέπουμε ότι έχετε στο πλευρό σας όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης, στο πλευρό σας, θα είναι στην αυριανή συνάντηση, το επιμελητήριο, ο αντιπεριφερειάρχης. Και ο μελετητής της Ανεσέρου Αρχιτέκτονας, ο κύριος Νικτοπάτης. Mm-hmm. Και εγώ, 8 άνθρωποι δηλαδή, θα είμαστε αύριο σε αυτή τη σύσκεψη, στην οποία θα συμμετέχουν επίσης, πέρα από την υφυπουργό και τους συνεργάτες της, διευθυντές και ειδικούς συμβούλους, mm-hmm. και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΑΓΜΕ, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Διευθυντής Γεωτερμίας. Μια δηλαδή σύσκεψη που δεν είναι πάνω από 15 άτομα και θα ασχοληθούμε καθαρά και μόνο με το γεωθερμικό πεδίο της Ηράκλειας. Και τι ζητάμε, Δήμαρχε, από εδώ και στο εξής? Το γεωθερμικό, μας είπατε, εξ ολοκλήρου ανήκει στο Δήμο για αυτά τα 50 χρόνια που είχε γίνει η προεργασία επί δικής σας Δημοτικής Αρχής στην προηγούμενη θητεία. Τώρα ζητάμε. Τι ζητάμε, τι είναι αυτό που θέλουμε να γίνει? Ζητάμε να δημιουργηθεί, και είμαστε στα σκαριά μετά από ενημέρωση και πληροφορίες που έχω, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, mm-hmm. να αφαιρθούν τα χρήματα, τα 4-5 εκατομμύρια, τα οποία θα χρειαστούν ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές όλες, δηλαδή και άλλες γεωτρήσεις, τα δίκτυα, τα αντιοστάσια κτλ, ώστε να είναι έτοιμο να δοθεί στους πολίτες, δηλαδή να δώσει ενέργεια στους πολίτες. Να μπορεί να αξιοποιηθεί δηλαδή στη συνέχεια. Ναι, αξιοποίηση και εκμετάλλευση. Mm-hmm. Δηλαδή γεωθερμικά ξηρατήρια, το κολυμβητήριο για το οποίο ετοιμάζουμε τη μελέτη. Mm-hmm. Τι γνωρίζετε πολύ καλά, ένα κολυμβητήριο, τα λειτουργικά του έξοδα είναι πάρα πολλά. Έχοντας όμως τη γεωθερμία και την ενέργεια και το ζεστό νερό, τότε περιορίζονται και πάρα πολύ τα λειτουργικά. Βέβαια. Ώστε ένας Δήμος σαν την Ηράκλεια μπορεί να ανταποκριθεί στη λειτουργία ενός τέτοιου. Τουρισμός, γεωθερμικά, ξέρετε, τηλεθέρμανση ενδεχομένως. Mm-hmm. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα από αυτό. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε, αυτό είναι το μοναδικό γεωθερμικό πεδίο ολόκληρο που ανήκει στο Δήμο. Τότε το ξεκινήσαμε από την 1η-1η του 7, mm-hmm. περίπου 10 χρόνια, ένα μαραθώνιο και μέσα από διεθνείς διαγωνισμούς το κατοχυρώσαμε. Και είναι ένα γεωθερμικό πεδίο που ξέρουμε που βρίσκεται, δεν χρειάζεται να γίνουν άλλες εργασίες για εντοπισμό ρευστών κτλ. Ξέρουμε okay. που βρίσκεται, τι μπορεί να παρέχει. Αυτό που μένει πλέον είναι να αξιοποιηθεί. Είναι άριστης ποιότητας το γεωθερμικό ρευστό και αυτό έχει τη σημασία του. Mm-hmm. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές, μέχρι 75 βαθμούς. Έχουν βρει στις 4 γεωτρήσεις και παροχές κανονικές. Mm-hmm. Όμως έχουμε το περιθώριο να κάνουμε πολλές γεωτρήσεις ακόμα, όσες θέλουμε. Mm-hmm. Και όσες επιβάλλονται από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Άλλες 7 σίγουρα θα γίνουν σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη την οποία την έχουμε στείλει σε όλους, υπάρχει αυτή η οικονομοτεχνική μελέτη. Άλλες 7 γεωτρήσεις, τα δίκτυα διανομής, τα αντιοστάσια και ό,τι άλλο χρειάζεται ώστε να είναι έτοιμο για εκμετάλλευση από τους πολίτες. Δήμαρχε, δεν θυμάμαι αν το έχουμε συζητήσει αυτό στο παρελθόν, αφορά και σε ιαματικά. Δηλαδή υπηρεσίες ιαματικών λουτρών, όπως υπάρχουν και σε άλλους δήμους. Με μια λέξη, με μια φράση, τουρισμός. Τουρισμός. Βεβαίως και ιαματικά. Και σπυροκλίνα και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Οτιδήποτε μπορεί δηλαδή να εκμεταλλευτεί. Ναι, είναι πολύ ένα σημαντικό. Ένα γεωθερμικό πεδίο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, το επαναλαμβάνω, που είναι άριστης ποιότητας το γεωθερμικό ρευστό. Το νερό, να το πούμε έτσι απλά για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Mm-hmm. Καλύτερα. Οδεύουμε προς τα μέσα του μήνα και ήδη οι πρώτοι αδειούχοι του Ιουλίου βρίσκονται εκτός των τυχών. Οι υπόλοιποι σχεδιάζουν και προγραμματίζουν τις φετινές αποδράσεις τους, άλλοι για λιγοήμερες διακοπές και άλλοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η κάμερα του δίκτυου τηλεόραση βρέθηκε στο κέντρο της πόλης και μίλησε με τους σεραίους για τα σχέδιά τους εν ώψη των καλοκαιρινών διακοπών. Ιούλιος και Αύγουστος, οι μήνες των καλοκαιρινών διακοπών, οι μήνες που οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τις άδειές τους για να καταφέρουν για μία εβδομάδα έστω να ξεκουραστούν και να αλλάξουν την καθημερινότητά τους, έστω και αν η αποχή από την εργασία τους είναι πολύ περισσότερες ημέρες. Τυχεροί
όσοι έχουν σπίτι στη θάλασσα, είτε δικό τους είτε φιλικό, καθώς έτσι και θα ξεκουραστούν και χρήματα πολλά δεν θα ξοδέψουν για το κατάλημα. Ναι. Πού θα πάτε? Στην Χαλκιδική. Για πόσες μέρες? Για περίπου 2 εβδομάδες, αλλά έχουν οι δικοί μου εκεί εξοχή κατοικία. Αν πρόκειται να πληρώσουμε για τη διαμονή, θα ήταν σίγουρα για λιγότερο. Άρα πόσα χρήματα περίπου θα δαπανίσετε? Είμαστε τετραμελής οικογένεια, οπότε για τις 2 εβδομάδες υπολογίζω ότι 500 με 600 ευρώ σίγουρα. Θα πάμε, ναι. Πού θα πάτε? Έχω κλεισμένο σπίτι. Η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο Βόλο, οπότε φέτος θα κάνω τις διακοπές μου, μην πληρώνουμε και τζαμπαϊνίκια, στο σπίτι της κόρης μου. Απλά πράγματα. Ωραία. Και οπότε θα γυρίσουμε και το Πύλιο και την περιοχή. Πόσες μέρες θα καθίσετε? Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Λόγω της κρίσης και λόγω της δυνατότητας που μας παρέχεται με αυτό το, με την κόρη μου κτλ. Θα το συνδυάσουμε μια ωραία εκδρομούλα. Πόσα χρήματα θα δαπανίσετε? Κοίταξε, εξοικονομώντας το σπίτι στην ουσία, όσο να είναι, περισσεύει κάποιο ποσό για να μπορείς λίγο να κάνεις και διακοπές, επειδή μου να είσαι και άνετος. Πόσο τώρα, τι να σου πω, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και 500 ευρώ, δεν ξέρω. Οι διακοπές είναι η αγαπημένη περίοδος όλων και αυτό γιατί οι μπαταρίες φορτίζουν και η επιστροφή στην κανονικότητα γίνεται με άλλη διάθεση. Είτε κοντά, είτε μακριά, η ολιγοήμερη ξεκούραση θεωρείται απαραίτητη. Σκεφτόμαστε να πάμε, λίγο δύσκολα φυσικά. Θα προσπαθήσουμε όμως για καλύτερα. Πού θα πάτε? Η Ναύπλιο. Και πόσες μέρες θα κάτσετε? Σκεφτόμαστε για 1-2 εβδομάδες να το κανονίσουμε. Να δούμε και τις τιμές, γιατί τα ξενοδοχεία έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αλλά θα κοιτάξουμε να το κανονίσουμε με φίλους και φίλες. Πόσο χρήματα δηλαδή θα μπορέσετε να ξοδέψετε? Περίπου 1.000 ευρώ. Πολλοί είναι αυτοί πάντως που θα επιλέξουν κοντινές παραλίες, δηλαδή παραλίες της Τούζλας, της Κάριανης, ακόμη και του Σταυρού, καθώς τα χρήματα δεν επαρκούν για κάτι παραπάνω. Φυσικά. Πού θα πάτε? Στην Πράσινη Θάλασσα. Όχι, βασικά, Πράσινη Θάλασσα έχω να πάω πολύ καιρό. Εδώ στις κοντινές παραλίες, καμιά Χαλκιδική και έχει ο Θεός και... προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή, εντάξει, αυτούς θα έχουν κάνει η κυβέρνηση, το σύστημα, να τραβάνε από παντού λεφτά, είτε από καφέ, είτε από ρέμα, να ανεβάζουν τη μέση στο ρέμα και ο λαοτζίκος εμείς να το ξέρουμε, να τρώμε που λέει ο λόγος και οι άλλοι να ζούμε με ξακουτάλια. Είδαμε, σκεφτόμαστε πολύ το που θα πάμε. Αλλά καλά είναι να πάει ο άνθρωπος μια διακοπή, να κάνει ένα KitKat στη ζωή του. Και δεν μ' αρέσει να μιλάω και με γυαλιά σκιά. Και είναι καλά, δηλαδή, το λιγότερο στις κοντινές παραλίες. Ποιος είναι ο λόγος που δεν θα πάτε? Το οικονομικό, οπωσδήποτε. Πώς να πάμε, άμα δεν φτάνουμε. Άνθρωποι είμαστε, θα πάμε, εννοείται. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ ακρίβεια. Θα πάμε, δεν θα πάμε όπως πηγαίναμε. Ποιο μέρος θα επισκεφτείτε? Παντού. Κάπου εδώ κοντά ή πιο μακριά? Και λίγο πιο μακριά, δικαιούμαστε. Πέρσι γιατί δεν πήγαμε, προπέρσι δεν πήγαμε, φέτος. Πόσο καιρό θα κάτσετε? Ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τις δουλειές. Πάντως θα πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, αυτές τις μέρες που δεν μπορούν να πάνε ούτε σε Τούζλα. Η κυβέρνηση τα έκανε δύσκολα τα πράγματα και τα ακούω από φίλους ότι φέτος δεν θα πάνε. Δυσκολεύονται και λυπάμαι. Άρα η λόγη είναι οικονομική. Και φυσικά με λυπεί το γεγονός που δεν θα πάνε άνθρωποι με κύρος. Φίλοι μου, με μαγαζιά. Χρωστάω και δεν μπορώ να πάω. Και εμείς που θα πάμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Σταυρό. Σταυρό θα πάτε? Ναι. Με λεωφορείο. Πόσες μέρες θα κάτσετε? Μέχρι το Οκτώβριο έχω άδεια. Καλά δεν είναι? Πόσα χρήματα? Να πάρω τον ήλιο σας. Εδώ τον αέρα σας. Δεν είστε από Ελλάδα? Εγώ Γερμανία είμαι και γι' αυτό είναι ωραία εδώ πέρα. Μπορεί και κάτι να κάνουμε και εδώ. Να καθίσουμε για πάντα. Γιατί τώρα θα πάω να κάνω διαβατήριο, όπως λέγεται,
Ausweis και να δούμε τι θα πούμε. Θα δώσει το γερμανικό και θα πάρω ελληνικό. Ξεκίνησε σήμερα στις Σέρρες το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Σφαίρισης Ε1 και μέχρι τις 16 του μήνα η καρδιά του τένις θα χτυπά στις Σέρρες. Στους αγώνες λαμβάνουν μέρος 300 αθλητές και αθλήτριες από όλη τη χώρα και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμος Σερρών στηρίζουν τη διοργάνωση. Στο πλευρό τους πάντα η Ομοσπονδία και ο Σεραϊκός Σύλλογος Αντισφαίρισης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό σε όλους τους αγώνες. Ξεκίνησε σήμερα στις Σέρρες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις για αγόρια και κορίτσια από 12 έως 18 ετών. Ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην πόλη των Σέρρων με τη συνδρομή της Περιφέρειας, του Δήμου και το Ελπίδα Ριζόρτ που παρέχει τα γήπεδά του για τη διεξαγωγή των αγώνων. Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν 280 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Αθλητές από όλη την Ελλάδα, με τους συνοδούς τους και τους προπονητές τους, ευελπιστούμε για την καλύτερη διοργάνωση. Αυτά τα παιδιά τώρα κυνηγάνε και βαθμολογίες, Πρόεδρε. Επειδή με το που θα ολοκληρωθεί το τουρνουά και όσοι διακριθούν παίρνουν αρκετούς πόντους, στη συνέχεια γίνεται η επιλογή για τις εθνικές ομάδες, για να στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες, οπότε υπάρχει ενδιαφέρον τεράστιο. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αφρόκρεμα ή είναι όλα τα παιδιά και ξεχωρίζουν οι καλύτεροι στο Πανελλήνιο. Είναι πάρα πολλοί από τους καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα, γιατί ταυτόχρονα και στην Αθήνα γίνεται παρόμοιο τουρνουά, αλλά έχουμε τους περισσότερους καλύτερους αθλητές. Το τένις τα τελευταία χρόνια γνωρίζει πολύ μεγάλη άνθηση, λόγω και των μεγάλων διακρίσεων δύο Ελλήνων αθλητών, του Στέφανο Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκαρη, οι οποίοι είναι ενδάλματα για τα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα. Αυτή τη στιγμή ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη αποτελούν πρότυπο για τα αγόρια και τα κορίτσια. Θέλουν να τους μοιάσουν, θέλουν να διακριθούν, θέλουν να προσπαθήσουν για να φτάσουν σε κάποιο καλό επίπεδο. Είναι εύκολο, παιδιά της επαρχίας, να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο? Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι τα παιδιά που μένουν στην Αθήνα έχουν κάποια προνόμια παραπάνω από τα δικά μας παιδιά της επαρχίας. Βέβαια, κάθε δυσκολία είναι για να ξεπερνιέται. Οι γονείς τα στέλνουν στο τένις, τα φέρνουν, ξέρουν ότι είναι ένα άθλημα το οποίο καταρχάς θα βοηθήσει τα ίδια τα παιδιά στην σωματοδομή τους, θα τα βοηθήσει πάρα πολύ στο να κοινωνικοποιηθούν. Την εποχή του κορονοϊού είχαμε μεγάλη προσέλευση παιδιών, λόγω ότι ήμασταν σε ανοιχτό χώρο και δεν ήταν τόσο αυστηρά τα μέτρα τα οποία έπρεπε να ακολουθηθούν. Είναι και ατομικό. Είναι και ατομικό, δεν έρχεσαι σε επαφή με άλλο παιδί. Έχουμε κρατήσει το περισσότερο κόσμο το οποίο ήρθε από εκείνη την εποχή. Θέλει μεγάλη προσπάθεια για όλους. Οι αγώνες ξεκίνησαν με τα μικρά παιδιά τα οποία μπήκαν στα γήπεδα διεκδικώντας την πρόκρισή τους. Οι αγώνες αυτοί είναι μια μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά τα οποία μπαίνουν από μικρά στα γήπεδα και ασχολούνται με το τένις, έχοντας βάλει όλα τους πολύ υψηλούς στόχους. Είχα μια νίκη, μια ήττα. Με τι προσδοκίες έχεις έρθει εδώ, τι θέλεις? Να περάσω κυρίως ταμπλό, η αρχή. Ναι. Και μετά να δούμε. Ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια? Τρία. Ναι. Πόσο χρονών είσαι τώρα? 12. Εσύ το πήρες απόφαση και είπες μ' αρέσει το άθλημα, σε έφερε κάποιος ως πρώτη επαφή? Έπαιζε ο μπαμπάς μου τένις και με έφερε, αλλά μετά μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ, οπότε το συνέχισα. Οπότε οικογενειακά δηλαδή, έτσι μπήκε στην οικογένεια με τον μπαμπά και το συνέχισες κι εσύ. Ναι. Σ' αρέσει ως άθλημα? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ένα παιδί να ασχοληθεί με το τένις, τι θα ήθελες να τους πεις τώρα στα παιδιά που σε βλέπουν? Το τένις είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα. Σε αντίθεση με τα ομαδικά αθλήματα, αναγνωρίζει όταν εσύ είσαι καλός. Ενώ στα ομαδικά κάποιες φορές μπορείς να παίζεις καλά, αλλά. Η ομάδα να μην βοηθάει. Να μην βοηθάει και να χάνεται. Ενώ στο τένις είναι ένα. Δεν είναι ομαδικό άθλημα, οπότε αναδεικνύεται ό,τι κάνεις εσύ. Παίζεις, δεν παίζεις καλά. Είναι ωραία αυτή η ένταση που δημιουργεί το τένις. Δεν είναι ένα άθλημα σαν το ποδόσφαιρο που όλοι στα γήπεδα ουριάζουν και τσακώνονται. Σπάνια γίνεται αυτό. Και εμένα μου αρέσει και να το παρακολουθώ το τένις, γιατί είναι ενδιαφέρον να βλέπεις πως κάποιος, όχι τόσο πολλά χρόνια μεγαλύτερος από μένα, χτυπάει τόσο δυνατά μια μπάλα και πώς τη χτυπάει. Και αυτό. Τέλεια. Τι θα ήθελες εσύ για τον εαυτό σου, πού φαντάζεσαι ότι μπορεί να είσαι σε 8 χρόνια, σε 10? Δεν το έχω φανταστεί αυτό ποτέ. Θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Πώς θα είμαι σε 8 χρόνια, αν θα συνεχίσω να παίζω τένις, αν δεν θα συνεχίσω να παίζω τένις. Σκέφτεσαι επαγγελματικά?
Άμα συνεχίσω, ναι. Θα μπορούσε. Γιατί όχι. Παιδιά από όλη την Ελλάδα βρίσκονται στις Σέρρες και έχουν ως στόχο τους να κερδίσουν και να πάνε ένα βήμα παραπάνω. Αθλητές που κάνουν πολλές ώρες προπόνηση για να καταφέρουν να διακριθούν. Θα ήθελα πολύ να περάσω το κύριο σταμπλό και μετά να πάμε προς τη νίκη για το τέλος. Έχεις ξανασυμμετάσχει σε αγώνες? Ναι. Οπότε ξέρεις πώς είναι, πόσο δύσκολο είναι. Έχεις δηλαδή δουλέψει πολύ γι' αυτό. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα το τένις? Ναι, είναι. Παίζεις όμως και μόνη, δηλαδή εκείνη τη μέρα ανάλογα με το πώς θα είσαι. Είσαι μόνη απέναντι στον αντίπαλο. Είμαι, ναι. Έχεις κάνει πολλή προπόνηση? Έχω κάνει, αρκετή, ναι. Ήρθες δηλαδή με βλέψεις για να τα καταφέρεις? Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι εσύ? 5. Θέλεις να συνεχίσεις να ασχολείσαι με το τένις και επαγγελματικά? Θα ήθελα, ναι, το σκέφτομαι. Θέλει πολλή δουλειά? Αρκετή. Ήταν καταπληκτικός αγώνας, μια χαρά είναι το παιδί. Παίξαμε ένα πολύ ωραίο τένις. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλά, όπως το περίμενες? Ναι, μια χαρά πήγε. Τώρα τι στόχο έχεις, ο επόμενος σταθμός για σένα ποιος είναι? Να πάω στο σπίτι μου και να ξεκουραστώ. Πέρασες την επόμενη φάση? Όχι. Όχι. Άρα εδώ τελειώνει για σένα το Πανελλήνιο? Ναι. Ήταν μια ωραία εμπειρία? Μια χαρά. Θέλεις να συμμετάσχεις εσύ σε άλλους αγώνες, να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι, να πας πιο ψηλά στο τένις? Βέβαια. Τι στόχο έχεις? Να φτάσω στο Ρολάν Γκαρός. Στους αγώνες συμμετέχουν και αρκετοί Σερραίοι αθλητές, οι οποίοι έχουν βάλει επίσης ψηλά τον πύχη και έχουν ως σκοπό τους να κατακτήσουν μία από τις πρώτες θέσεις της κορυφής. Είναι πολύ ωραία εμπειρία, γιατί κάνεις πολλούς φίλους, παίζεις δύσκολους αγώνες και μαθαίνεις από αυτούς. Γιατί αν δεν παίζεις σε αγώνες, τότε δεν θα προχωρήσεις πολύ. Δεν καταλαβαίνεις και τον ανταγωνισμό και όταν είσαι, ναι, καλός δηλαδή, όχι έτσι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι ωραίο που οι Σέρρες φιλοξενούν Πανελλήνιο πρωτάθλημα, άρα βλέπετε πολλά παιδιά, πολλούς αγώνες. Ναι, είναι πολύ ωραίο και μάλιστα είναι ε1 που έρχονται από όλη την Ελλάδα πολλά παιδιά και οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Γνωρίζεις και άλλα παιδιά που είναι πολύ μακριά. Πόσο? Και ξέρεις μετά... Με ποιους θα ανταγωνιστείς στο μέλλον? Και κάνεις φίλους που θα τους έχεις για όλη σου τη ζωή. Πόσα χρόνια ασχολείσαι εσύ, Στάφη? Ασχολούμαι 4,5, 5. Θες να το βλέπεις επαγγελματικά? Εντάξει, περίπου. Θα ήθελες δηλαδή και στο μέλλον, τα επόμενα χρόνια, να πεις ότι εγώ θα το έχω στη ζωή μου και μακάρι να τα καταφέρω, να δουλέψω πολύ? Ναι. Και με τα υπόλοιπα παιδιά που παίζετε εδώ στις Σέρρες, υπάρχει ανταγωνισμός, συναγωνισμός? Ναι, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε όλη την Ελλάδα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου εσένα ταινίστας? Είναι ο Αλκαράθ. Αλκαρά. Και ο στόχος σου, θα ήθελες και εσύ να βρεθείς σε ένα Ρολάν Γκαρός? Ναι, θα ήθελα πολύ. Όσοι θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ένα σύλλογο τένις, μπορούν από το Σεπτέμβριο να κάνουν μία επίσκεψη στα γήπεδα της Κοιλάδας και να γνωρίσουν το άθλημα και τους προπονητές από κοντά. Για κάποιον που θέλει να μάθει τένις για ένα παιδάκι, δεν είναι ακριβό το άθλημα. Ενδεχομένως τα έξοδα να αυξάνονται σε επίπεδο που θέλει να ακολουθήσει καθαρά αγωνιστικό πρόγραμμα και έχει πολλές μετακινήσεις, έχει πάρα πολλούς αγώνες, οπότε τα έξοδα ανεβαίνουν. Εδώ στις Σέρρες ασχολούνται πολλά παιδιά? Ασχολούνται πολλά παιδιά, ήδη έχουμε 7 συλλόγους στις Σέρρες. Έχουμε και καλούς αθλητές και ευελπιστούμε για το καλύτερο. Εδώ έχουμε την αίσθηση ότι θα πάμε πάρα πολύ ψηλά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε 2-3 παιδιά από συλλόγους τα οποία μπορούν να διακριθούν μέχρι τις ψηλότερες θέσεις. Και αν πούμε ότι τώρα είναι Ιούλιος, από το Σεπτέμβριο ξεκινάει μια νέα σεζόν. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος, πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας, αν μπορεί να φέρει το παιδί το έστω 1-2 φορές να δει? Ναι. Ξεκινάμε αρχές Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις εδώ τις δημοτικές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει, να μιλήσει με τους προπονητές και άμα του ταιριάζει το άθλημα να ακολουθήσει τη δική του πορεία. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, όπως και ο υδράργυρος στα ύψη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ασθενή σε έως 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το δίκτυο τηλεόραση. Καλό σας βράδυ!